Πρωτοφανείς διαστάσεις λαμβάνει η κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Αλέξη Τσίπρα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Η πρόεδρος της Βουλής, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση με βαριές εκφράσεις εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι παρετήθηκε στα Μουλοχτά. Δυστυχώς είναι από τις οχληρές παραμέτρους της δρομολογηθήσας διαδικασίας ανάθεσης διερευνητικών εντολών ότι αυτή η διαδικασία ξεκίνησε με μια κυβέρνηση που επέλεξε να απαραιτηθεί στα Μουλοχτά, μη ενημερώνοντας την Βουλή και την πρόεδρό της. Παράλληλα, χαρακτήρισε οχληρό το γεγονός πως για τις εκλογές είχαν ενημερωθεί οι εκβιαστές δανειστές, όπως είπε, και όχι η Βουλή. Ήταν ιδιαιτέρως οχληρό το γεγονός ότι εχθές αποκαλύφθηκε πως για όλη την δρομολογηθήσα διαδικασία είχαν έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση οι εκβιαστές δανειστές, αλλά στερήθηκε ενημέρωσης η Βουλή. Εξίσου σκληρή ήταν και η απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το παραλήρημα αλαζονίας και την κρίση εξουσιομανίας μιας Προέδρου της Βουλής που συμπεριφέρεται ως δικτάτορας. Νομίζει πως είναι το θεσμικό επίκεντρο του πολιτεύματος, ενώ είναι απλά μια λάθος επιλογή. Για μη τήρηση των διαδικασιών κατηγόρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον Προκόπη Παυλόπουλο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποσιώπησε την εκκίνηση της διαδικασίας των διερευνητικών εντολών από τη Βουλή. Και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επίσης να παρασιωπά την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας από τη Βουλή. Αυστηρή ήταν η απάντηση που έδωσαν κύκλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ουδέν σχόλιον, διότι από χθες η Προεδρία της Δημοκρατίας δεν ασχολείται με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Στη συνάντηση με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξήρε τους κοινούς της αγώνες τόσο με τον ίδιο όσο και με τα υπόλοιπα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας. Καταρχάς, νομίζω ότι διευκρινίστηκε απολύτως ότι αυτή ήταν μια θεσμική συνάντηση. Αυτό δεν εμποδίζει φυσικά, διότι όλοι γνωριζόμαστε. Δεν εμποδίζει και εμένα να αναφερθώ στους συναδέλφους και συντρόφους και συντρόφισσες και συναδέλφισσες βουλευτές που απαρτίζουν αυτήν την νέα κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί σε μια εποχή κατά την οποία όλα διαστρεβλώνονται, αλλοιώνονται και παραποιούνται, έχει μια σημασία να θυμόμαστε ο καθένας από πού έρχεται και πού πηγαίνει, αλλά και ποιους αφήνει και με ποιους πορεύεται. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι μόνο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν και παραμένει μια αγωνίστρια πρώτα απ' όλα, μια αγωνίστρια κυρίως της δημοκρατίας. Με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουμε χρόνια μεγάλους και σκληρούς κοινούς αγώνες και μέσα στη Βουλή, αλλά να το υπογραμμίσω και έξω από τη Βουλή. Αγώνες στους δρόμους για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για τη δημοκρατία. Επομένως μας συνδέει μια μεγάλη κοινή παράδοση και ελπίζω να μας συνδέει και στο μέλλον αυτό το κοινό αγωνιστικό βίωμα και η κοινή αγωνιστική θέληση.